Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, όχι Οκτωβρίου. Μπορεί να ακούγεται μερικές φορές εσωτερικό, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι ο Οκτώβριος γράφεται μόνο με Β και όχι με μη Β όπως ο Σεπτέμβριος. Τώρα, άμα ακούγεται, μπορεί να, γίνεται, να είναι λάθος προφορά. Λοιπόν, 27 Οκτωβρίου απόψε, μια μέρα πριν την γιορτή του Μεγάλου Όχι, υποσχέθηκα να κάνουμε το επαιτειακό. Επειδή όμως είναι μακροσκελές, το ετοίμασα. Αύριο κάποια στιγμή το μεσημέρι θα το γράψω και θα το μεταδώσουμε πριν τη βραδινή μας εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι μία ανάλυση που ξεκινά από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Νομίζω τότε που επιβλήθηκαν σκληρότατοι όροι στη συνδικολόγηση της Γερμανίας και αυτοί οι όροι δημιούργησαν τις συνθήκες για να πάμε στην δημοκρατία της Βαϊμάρας και στην έχεια στο Χίτλερ και τα λοιπά. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αύριο λοιπόν, κρατηθείτε για αύριο, να πάμε τώρα στα του πολέμου. Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει για δεύτερη μέρα της μικρής κλίμακας, λέγονται καταδρομικές επιχειρήσεις, δεν είναι καταδρομικές επιχειρήσεις, αλλά μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, εισβάλλουν στο έδαφος της Γάζας, με τεθωρακισμένα άρματα μάχης, πιθανόν και με καταδρομής. Έχουν εκ των προτέρων, γνωρίζουν πού ακριβώς θα ενεργήσουν, ποιοι είναι οι στόχοι και επιστρέφουν το πρωί πίσω στο έδαφος τους. Πάντως, με βάση τις ανακοινώσεις τις επίσημες, υπάρχουν τέσσερα στελέχη της Χαμάς, στρατιωτικά στελέχη της Χαμάς που σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Υψηλόβαθμα στελέχη χαρακτηρίζονται. Αυτό ανακοίνωσαν χθες οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Μεταξύ αυτών είναι ο Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερωμένων εγκεφάλων της επίθεσης που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις, ο Μπαρούντ σκοτώθηκε κατά την επίθεση μη επανδρομένο αεροσκάφος. Συμμετείχε στο σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και πληθώρας άλλων φωνικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε επίσης ότι σε επιδρομή Ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στην ορία της Γάζας σκοτώθηκαν τρεις διοικητές της Χαμάς, ο Ριφάτ Αμπάς, ο Ιμπραχήμ Τζάντμπα και ο Τάρεκ Μααρούφ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για να εξολοθρευτούν ηγέτες και στελέχη της Χαμάς που ευθύνονται για τις βάρβαρες επιθέσεις στο Ισραηλινό έδαφος. Αυτή η ανακοίνωση, παρότι παρακάτω θα δούμε την δήλωση του Υπουργού Άμυνας που λέει θα γίνει η χερσαία επιχείρηση, μας αφήνει και ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό να εξοντώσουν τα περισσότερα με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, τα περισσότερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και πιθανόν να αποφευθεί η επιχείρηση εισβολής. Πιθανόν. Και θα δείτε παρακάτω γιατί το λέω. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Υπουργός. Το Ισραήλ Άμυνας δεν επιδιώκει να ανοίξει άλλο μέτωπο καθώς ο πόλεμος στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της Χαμάς, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, συμπληρώνοντας ότι δεν θα αργήσει η έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας. Διεξάγουμε πόλεμο κατά της Χαμάς στο νότιο μέτωπο, ενώ είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στο βορρά, όπου η Χεζμπολάχ ήδη υφίσταται μεγάλες απώλειες. 46 νεκρούς νομίζω ότι έχει. Ωστόσο, δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση του πολέμου, είπε ο Γκάλαντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Όσον αφορά τη χερσαία επίθεση του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η μέρα εκείνη δεν είναι μακριά. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αυξάνουν τον αριθμό, ενώ χθες είπαν ότι είναι 228 οι όμηροι και δεν συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερις απελευθερωθέντες ή απελευθερωθήσεις. Σήμερα ανεβάζουν στους 233 τους ομήρους. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντινάβαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι. Και ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι οριστικός αυτός ο αριθμός και ότι ενδεχομένως, γιατί γίνονται έρευνες, ξέρετε, με τους συγγενείς, με ξένους που υπήρχαν κτλ., συνεχίζονται οι έρευνες για να οριστικοποιηθεί
ο αριθμός. Τώρα, έχουμε το θέμα των ομήρων, αρχίζει και παίρνει μεγάλη τέτοια, μεγάλη δημοσιότητα και σημασία, παίζει σημασία, θα δείτε ακόμα και στην χερσαία επιχείρηση, το αν θα γίνει ή όχι. Υπάρχει ένας κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Καν στο Ισραήλ και αυτός αναφέρει ότι ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το θέμα των ομήρων και μάλιστα μετά την δημοσιοποίηση πληροφοριών από πλευρά της Χαμάς ότι από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σκοτώθηκαν 5 όμηροι. Όπως υποστηρίζει λοιπόν ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, το Ισραήλ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές του Κατάρ ότι είναι έτοιμο να δώσει κάτι ως αντάλλαγμα προκειμένου να απελευθερωθεί σημαντικός αριθμός ομήρων στη Γάζα. Επαναλαμβάνω, κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός και λέει εμείς θα τις κόκκινες γραμμές μας θα τις ξεπεράσουμε και θα κάνουμε κάτι για το... Να πούμε ότι για το θέμα των ομήρων, ότι η Χαμάς ζητάει καύσιμα εκτός της απελευθέρωσης των 6.000 Παλαιστινίων που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές, αυτούς θα τους ανταλλάξει με τους στρατιωτικούς εχμαλώτους ομήρους που έχει η Χαμάς, αλλά για τους υπόλοιπους ζητάει καύσιμα. Το Ισραήλ λέει ότι έχετε καύσιμα, έχετε 1.000.000 λίτρα, λέει, φτάνουν, και μάλιστα λέει στα νοσοκομεία που ζητούν καύσιμα, λέει ζητήστε από τη Χαμάς τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ πάντως λέει αν εφόρουν να απελευθερώσετε τους ομήρους, η Χαμάς βάζει τους δικούς της όρους φυσικά, καύσιμα, απελευθέρωση των 6.000, κατάπαυση του πυρός και τέτοια. Λοιπόν, τώρα πάλι για το ίδιο θέμα, όπως ξέρετε, το είπαμε χθες, προχθές, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για το Παλαιστινιακό, το Μεσανατολικό, αλλά όπως ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, και για πολιτικές συνομιλίες. Πιθανόν μπορεί να μίλησε και με τους Αμερικανούς, πιθανολογούμε έτσι. Ήταν όμως Λαύρος στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Απειλές κατά τον ΗΠΑ εκτόξευσε το Ιράν στον ΟΗΕ διαστόματος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι εάν τα αντίπεινα του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα δεν σταματήσουν, τότε οι ΗΠΑ δεν θα γλιτώσουν το πυρ. Θα μπουν, λέει, και αυτές στη φωτιά. Αυτό μετέδωσε το Reuters. Το λέω με ειλικρίνεια στους Αμερικανούς πολιτικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ότι δεν επικροτούμε την επέκταση του πολέμου στην περιοχή. Αλλά αν συνεχιστεί η γενοκτονία στη Γάζα, δεν θα γλιτώσουν από αυτή τη φωτιά. Τα είπε ενώπιον 193 μελών του ΟΗΕ για την έκτακτη σύσκεψη που έγινε στο Γενική Συνέλευση που έγινε στον ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή. Επίσης, το Ιράν διεμήνησε, σύμφωνα με το Ιράν, η Χαμάς διεμήνησε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει ομήρους υπό τον όρο ότι θα πιεστεί το Ισραήλ για να απελευθερώσει 6.000 Παλαιστίνιους. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι έτοιμη να διαδραματίσει το ρόλο της στην ανθρωπιστική προσπάθεια μαζί με το Κατάρ και την Τουρκία. Θα έλεγα κάτι τώρα, θα με λέγατε και θα πάμε με τον αντιρατσιστικό. Όλοι τέτοιοι μια γενιά που λένε. Ιράν, Κατάρ, Τουρκία. Φυσικά η απελευθέρωση των 6.000 Παλαιστινίων κρατωμένων είναι αναγκαιότητα και ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας, λέει το Ισραήλ. Τώρα, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Γκαζί Χαμάντ, έδινε συνέντευξη στο BBC. Και ενώ έδινε συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και τι έγινε, γιατί την είδα την τηλεοπτική. Γιατί σκοτώσατε αμάχους, λέει, δεν σκοτώσαμε αμάχους. Πώς δεν σκοτώσετε αμάχους, όταν συνέχισε αυτήν τις ερωτήσεις, θα σας πω τι ακριβώς ρώτησε, αυτός πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε. Ούτε αυτοί αντέχουν τα εγκλήματα που έκαναν οι ένοπλοι της Χαμάς εκείνο το διήμερο 7-8 Οκτωβρίου, δεν τα αντέχουν, γι' αυτό και δεν έχουν ούτε καν το θράσος να δικαιολογηθούν. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει
με τα εγκλήματα που γίνονται στη Γάζα, με την παράβαση, θα δείτε παρακάτω, αυτό έτερον εκάτερον. Βαρύτατα εγκλήματα, απάνθρωπα εγκλήματα αυτά της Χαμάς, το Ισραήλ, επικαλούμενο το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα, οι παράπλευρες απώλειες, δεν ξέρω καν αν είναι παράπλευρες απώλειες, είναι τεράστιες και εκεί υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Γιατί κάποιος μου λέει, δεν έχεις ακούσει, λέει, για τις ρουκέτες, έγραψε ένα μήνυμα, που βγαίνουν από τη Χαμάς, και τι σημαίνει αυτό, από τη Γάζα. Επειδή εκτοξεύονται ρουκέτες θα σκοτώσουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Το δικαίωμα στην άμυνα, αλλά υπάρχει και η ισόρροπη χρήση ισχύως. Άμα σου ρίξει άλλος μια σφαλιάρα και εσύ του ρίξεις μια σφαίρα στο κεφάλι, δεν λέγεται νόμιμα άμυνα αυτό. Εντάξει, πρέπει να τηρηθούν και οι αναλογίες. Η αρχή της αναλογικότητας. Εντάξει. Ο τύπος λοιπόν, προσέξτε, δεν έχουν και το θάρρος να πούνε, παιδιά, το κάναμε γιατί είχαμε πολιτικούς στόχους. Ο Χαμάντ υποστήριξε ότι δεν υπήρχε εντολή να σκοτωθούν άμαχοι όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ τις 7 Οκτωβρίου. Όταν οι τρομοκράτες έπεσαν με αλεξίπτωτο πλαγιά στην έρημο, περικύκλωσαν το φεστιβάλ Νόβα και σκότωσαν 260 άτομα. Αυτός είπε, επειδή η περιοχή ήταν πολύ μεγάλη, υπήρξαν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο δημοσιογράφος είπε ότι δεν ήταν αντιπαράθεση και ότι οι ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στα σπίτια των ανθρώπων και τότε αυτός είπε, μπορώ να σας πω ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση ή απόφαση να σκοτώσουμε πολίτες. Επίσης, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία ανθρώπων την ώρα που κοιμόντουσαν, τότε ο Χαμάν έβγαλε το μικρόφωνο και είπε, θέλω να σταματήσω αυτή τη συνέντευξη, και πέταξε το μικρόφωνο στο πάτωμα. Τι θέλω να πω, έκανες κάτι, πάρε την ευθύνη, πες το έκανα γιατί ήθελα να ακουστεί, να. Τώρα δεν πετάμε τα μικρόφωνα και φεύγουμε, κάνουμε τα εγκλήματα και μετά κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, εντάξει. Τα ίδια θα έλεγα και για οποιονδήποτε άλλον. Δεν είναι προσωποποιημένα ή που αφορούν ένα συγκεκριμένο έθνος. Και Ισραηλινός να ήταν και Έλληνας να ήταν, ακριβώς τα ίδια θα λέγαμε, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, για να μην λέτε διάφορα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε φερέφωνα κανενός, ούτε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα σίκα σίκα και η σκάρφη σκάρφη. Το σωστό νομίζω ότι αυτό είναι, έτσι. Πάμε τώρα. Το 65% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις πάντα, του Ισραήλ ήταν υπέρ μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης πριν από λίγες μέρες. Τώρα ξέρετε τι λένε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης φαίνεται να υποδηλώνουν πτώση της υποστήριξης που απαλαμβάνει το επόμενο στάδιο της, στο σχέδιο της Ισραηλινής αντεπίθεσης. Έτσι, στην ερώτηση αν ο στρατός πρέπει να προχωρήσει αμέσως σε μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση, το 29% των Ισραηλινών συμφώνησε, ενώ προχθές ήταν το 65% πριν μια εβδομάδα. Ενώ το 49% είπε «θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε». Και το 22% εμφανίστηκαν αναποφάσιστοι, ανέφερε η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Μαρίβ του Ισραήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εφημερίδας, 19 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν, όταν το 65% των ερωτηθέντων ήταν υπέρ μιας μεγάλης χερσαίας επιχείρησης. Από μία ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εξελίξεις στο θέμα των ομήρων, όπως σας το είπα, που τώρα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτήν την αλλαγή. Άρα, το έχω πει, έδωσε μια συνέντευξη στην Αυτεμπορική, τώρα δεν ξέρω αν έχω χρόνο να κάνω την ανάλυση. Κανένας δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο. Κανένας. Ούτε η Χαμάς, λογικό, θα την καταστρέψουν, ούτε η Χεζμπολάχ, λογικό, θα καταναλώσει τα πυρομαχικά της που αξίζουν δισεκατομμύρια και δεν μπορεί να τα αναπληρώσει, κινδυνεύει να χαθεί δηλαδή, ούτε ο Λίβανος θα καταστραφεί, ούτε η Συρία θα αποσταθεροποιηθεί, ούτε η Ιορδανία, ούτε η Αίγυπτος, ούτε το Ιράν, τεράστια οικονομικά προβλήματα και εσωτερικά σταθερότητες μετά τη Μάσα Αμίνη, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν τον πόλεμο, διότι αν ανοίξει ο πόλεμος δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν τόσα μέτωπα. Μετά θα πάμε και σε τρίτο μέτωπο, προς την Κίνα, θα το εκμεταλλευτεί η Κίνα. Ούτε το Ισραήλ τώρα από ό,τι προκύπτει θέλει τον πόλεμο. Βρείτε λύση λοιπόν, βρείτε λύση. Βρείτε λύση για να μην γίνει παρανάλωμα το πυρός η περιοχή. Τώρα,
Έχουμε κι άλλα εξαιρετικής σημασίας ευρήματα. Έγινε μία, το αραβικό βαρόμετρο έκανε μια δημοσκόπηση στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα στο κατά πόσο στηρίζουν τη Χαμάς και για τη λύση που θέλουν. Είναι απίστευτο, ε. Και πότε τελείωσαν οι συνεντεύξεις? Ξεκίνησαν 28 Σεπτεμβρίου και τελείωσε 8 Οκτωβρίου, την ημέρα της, μια μέρα μετά. 790 ερωτηθέντες στη Δυτική Όχθη, 399 στη Γάζα. Είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Οι συνεντεύξεις στη Γάζα ολοκληρώθηκαν στις 6 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν. Προσέξτε τώρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας δεν ευθυγραμμίζονται με την ιδεολογία της Χαμάς. Οι κάτοικοι της Γάζας είχαν πολύ μικρή εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Χαμάς. Ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τον βαθμό εμπιστοσύνης που είχαν στις αρχές της Χαμάς, το 44% απάντησε καμία και ένα επιπλέον 23% όχι μεγάλη εμπιστοσύνη. Μόνο το 29% των κατοίκων της Γάζας εξέφρασαν μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη. Επιπλέον, το 72% είπε ότι υπήρχε μεγάλο και μεσαίο βαθμού ποσοστό διαφθορά στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μόνο το 24% θα ψήφιζε τον Χανίγε. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλη την τέτοια. Συνολικά οι απαντήσεις έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι της Γάζας επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Σε μια πρώτη πτώση 8 μονάδων από το 2021, μόλις το 26% είπε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται πολύ ή σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες του λαού. Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τους απλούς ανθρώπους να επηρεάσουν την κυβέρνηση, πολλοί είπαν τίποτα δεν είναι αποτελεσματικό. Είπαν ότι δεν υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Όταν παρουσιάστηκαν τρεις πιθανές λύσεις στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 54%, τάχθηκε υπέρ της λύσης δύο κρατών, όπως αυτή περιγράφεται στις συμφωνίες του Όσλο το 1993, έμειναν στα χαρτιά. Σε αυτό το σενάριο, το κράτος της Παλαιστίνης θα βρισκόταν δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, με τα σύνορά του να βασίζονται στο de facto όριο που υπήρχε πριν από τον πόλεμο των 6 ημερών, το 1967. Το επίπεδο υποστήριξης για αυτό το ψήφισμα δεν έχει αλλάξει πολύ από το 2021. Σε εκείνη την έρευνα, το 58% το στήριζαν, τώρα το 54%. Προσέξτε, το 73% των κατοίκων της Γάζας στάχθηκε υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης. Την παραμονή της επίθεσης της Χαμάς, μόλις το 20% των κατοίκων τασόταν υπέρ μιας στρατιωτικής λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εξ όσων έδωσαν αυτή την τελευταία απάντηση, το 74% ήταν υποστηρικτές της Χαμάς. Λοιπόν, ακούστε τι βγαίνει από αυτό. Γιατί είδα και τον πρόεδρο του Ισραήλ καλά να πάθουν, λέει, αφού ψηφίζουν τη Χαμάς για τους κατοίκους, και εδώ είδα διάφορους οι οποίοι δεν ξέρω τώρα τι να πω. Λέει, ισοπαδώστε την, κάντε χωράφι, κάντε τους λίπασμα. Τι έχουν να πουν τώρα όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, αφού αποδεικνύεται, προσέξτε, μια μέρα πριν την εισβολή της Χαμάς στην επίθεση, ότι το 70%, ότι ο Χανίγε θα έπαιρνε 20% μόνον. Ότι το 70% δεν θέλει τη Χαμάς. Γιατί να πληρώσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που τους θεωρούμε συνένοχους? Γι' αυτό λέω, όταν ανοίγουμε το στοματάκι μας, καλύτερα είναι να είμαστε συγκρατημένοι, δεν τα ξέρουμε όλα. Ούτε εγώ ήξερα ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μπορεί τώρα η Χαμάς να ιεροποιήθηκε στα μάτια κάποιων όσων είναι απελπισμένοι. Αλλά προσέξτε πριν την εισβολή τι συνέβαινε. Λοιπόν, πάμε. Δεν φαίνεται να πηγαίνουν και πολύ καλά τα πράγματα στις σχέσεις της Χαμάς με τη Χεζμπολάχ. Μπορεί να βγαίνουν φωτογραφίες, είδαμε χθες Χανίγε, η Ισλαμική Τζιχάντ και ο υπαρχηγός της Χαμάς φωτογραφία στο Λίβανο, αλλά μάλλον δεν πάνε καλά. Γιατί η Χαμάς ζητάει περισσότερη υποστήριξη από τη Χεζμπολάχ. Λέει, κάντε κάτι περισσότερο για να υποχρεωστεί το Ισραήλ να προσανατολίσει δυνάμεις στον βορρά και να πάρουν ανάσα αυτοί κάτω στον νότο. Λοιπόν, μιλώντας στο Associated Press, ο Γκάζι Χαμάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε:
θέλουμε περισσότερα από συμμάχους συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δρά τώρα ενάντια στην κατοχή, είπε ο Χαμάντ από το γραφείο της Χαμάς στη Βεριτό. Το εκτιμούμε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα για να σταματήσουμε την επιθετικότητα στη Γάζα. Περιμένουμε περισσότερα, έδωσε το μήνυμα, έτσι. Αλλά και Χαμάς τα είπαμε. Κανείς δεν θέλει αυτό τον πόλεμο. Κανείς, όπως αποδεικνύεται και το 50% περίπου των κατοίκων του Ισραήλ δεν θέλει την εισβολή. Φυσικά θεωρώ απίθανο να αποστεί το Ισραήλ από το στόχο της πλήρους εξόντωσης της Χαμάς. Μπορεί να το κάνει όμως με άλλους τρόπους, όχι με εισβολή. Μπορεί, έτσι, γιατί κάτι άφησε να νοηθεί όπως είδατε στην αρχή. Τώρα, είχαμε μια πραγματικά σοβαρή εξέλιξη. Η Τάμπα είναι μια παραθαλάσσια πόλη στην Ερυθρά θάλασσα, κοντά εκεί στην Ελλάδα και στην Άκαμπα απέναντι. Από ό,τι μου λέγει ένας φίλος που υπηρέτησε εκεί, είναι εκπληκτικός τόπος ο κόλπος αυτός της Άκαμπα. Δηλαδή, αν βουτήξεις, ήταν ψαροδοφεκάς αυτός. Και πήγαινε εκεί, λέει, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, άλλα χρώματα. Εκεί λοιπόν έπεσε μία ρουκέτα κοντά στο νοσοκομείο και είχε μάλιστα και 5-6 τραυματίες και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν και υπτάμενα αντικείμενα, κάποιο έπεσε και στην Ερυθρά θάλασσα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό αποτελεί γυμναστική σε εισαγωγικά της Ιεμένης. Άρχισε και στέλνει είτε μία επανδρομένα αεροσκάφη είτε πυράβλους που έχουν ως στόχο το Ισραήλ, απλά επειδή εκεί στον Μιχό τα σύνορα είναι δίπλα-δίπλα, έπεσε στην πλευρά της Αιγύπτου. Άρα έχουμε τουλάχιστον απόπειρες από πλευράς της Ιεμένης να είναι το 5-1 μέτωπο που λέγαμε, το συνένα είναι αυτό. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκε μία εναέρια απειλή στην περιοχή της Ερυθράς θάλασσας. Μαχητικά ελικόπτερα απογειώθηκαν ως απάντηση στην απειλή και το θέμα διερευνάται τώρα, δήλωσε ο επικεφαλής ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντινάβαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Κατά την άποψή μας, το πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο προήλθε από αυτήν την απειλή. Το Ισραήλ θα συνεργαστεί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ και θα ενισχύσει την περιφερειακή άμυνα απέναντι σε απειλές από την περιοχή της Ερυθράς θάλασσας. Άρα, εδώ θα μπει και η ΘΑΑΔ, μάλλον, αυτή η ομπρέλα αντιεπραυλική των Αμερικανών που έστειλαν στοιχεία της στην περιοχή. Βρισκόμαστε πάλι στον αραβικό κόσμο. Κατά την άποψή μου έχουμε την πιο σημαντική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας από πλευράς του αραβικού κόσμου. Έχουμε μια κοινή ανακοίνωση σχεδόν από όλες τις αραβικές χώρες. Προσέξτε, οι Υπουργοί Εξωτερικών πολλών αραβικών χωρών καταδίκασαν σήμερα την στοχοποίηση αμάχων και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία, όπως είναι γνωστό, βομβαρδίζεται από αέρος και έχουμε τώρα και μικρής κλίμακας εισβολές από το Ισραήλ. Στην κοινή ανακοίνωση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, του Κατάρ, του Κουβέιτ, της Αιγύπτου και του Μαρόκου, αναφέρεται ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ούτε τη σκόπιμη παράβλεψη των νόμιμων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Οι Άραβες Υπουργοί καταδίκασαν επίσης τον καταναγκαστικό εκτοπισμό και τη συλλογική τιμωρία στη Γάζα. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, η έλλειψη πολιτικής λύσης για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση οδήγησε σε επαναλαμβανόμενες βίαιες ενέργειες και δεινά για τους λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, αλλά και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Οι Υπουργοί τόνισαν ότι είναι αναγκαία η λύση των δύο κρατών με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα όρια που είχε πριν από τις 4 Ιουνίου του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του. Είπαμε ότι αυτές τις περιοχές, και τη Γάζα και την Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα κατέλαβε το Ισραήλ μετά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Κατά την άποψή μου, εξαιρετική σημασία η κοινή ανακοίνωση
των περισσότερων αραβικών χωρών. Πάμε τώρα Ουκρανία-Ρωσία. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα επηρεαστεί το μέτωπο πάντως. Ούτως ή άλλως η αντεπίθεση είχε προβλήματα της Ουκρανίας. Οι μοναδικές επιτυχίες θα έλεγα ότι ήταν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα σκάφη στη θάλασσα και αυτά σημαντικές επιτυχίες, και τα ATACMS ή τα άλλα βλήματα μακρού πλήγματος όπως ήταν τα Storm Shadow και τα E-Scalp. Κατά τα άλλα η Ουκρανική αντεπίθεση θα έλεγα ότι είχε μικρά κέρδη, αλλά φαίνεται ότι τώρα, και έχουμε και μια άλλη εξέλιξη στις ΗΠΑ, θα τη δούμε, ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στα πεδία των μαχών η Ουκρανία. Η Ρωσία δήλωσε ότι έστειλε μία επανδρομένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ, στην πόλη Κουρτσατόφ, τρεις φορές οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τα μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε χθες και σε αυτήν συμμετείχαν τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δύο από αυτά έπεσαν στην περιοχή του φυλακίου και του στρατοπέδου εκπαίδευσης σκύλων και οι δύο συσκευές δεν πυροδοτήθηκαν. Το τρίτο μη επανδρομένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, οι πρόσωποι του κτηρίου υπέστη ζημιές. Ο πυρηνικός σταθμός του Κούρσκ λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχουν σε αυτόν τραυματισμοί. Να πούμε ότι προχτές είχαμε αντίστοιχη επίθεση, μόνο που αυτή τη φορά την επίθεση είχαν κάνει οι Ρώσοι σε πυρηνικό σταθμό στη Δυτική Ουκρανία, που και εκεί έσπασαν τα ζάμια, αλλά ο πυρηνικός σταθμός δεν... Λοιπόν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, η Ουάσιγκτον αναμένει από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να εντείνουν τις επιθέσεις τους στους επόμενους μήνες εναντίον των Ουκρανών. Επιπλέον, σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, υπάρχουν πιθανότητες τακτικών επιτυχιών από πλευράς των ρωσικών δυνάμεων. Πρόκειται για μια δυναμική σύγκρουση και η Ρωσία μπορεί να πετύχει ορισμένες τακτικές επιτυχίες στους επόμενους μήνες, είπε ο Κίρμπι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Προφανώς, αυτά είναι εκτιμήσεις που στηρίζονται στις πραγματικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά το άνοιγμα και του δεύτερου μετόπου. Η πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο, η κυρία Bridget Brink, επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί πιλότοι άρχισαν να εκπαιδεύονται πλέον, η γλώσσα και η εκπαίδευση στο γραφείο τελείωσε, πλέον τώρα εκπαιδεύονται με εκπαιδευτές σε F-16. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της κατασκευής της ενίσχυσης της Ουκρανικής αεροπορικής άμυνας. Οι ΗΠΑ είναι περήφανες που συνεργάζονται με την Ουκρανία για να στηρίξουν την Ουκρανική πολεμική αεροπορία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Τώρα έχουμε ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή. Τα ρωσικά στρατεύματα, όχι από την Αυτεμπορική, τα ρωσικά είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Ukrainian Ukrinform και από την Αυτεμπορική. Ρωσικά στρατεύματα σημειώνουν εδαφικά κέρδη σε τομείς της περιοχής όπου βρίσκεται η πόλη Αυντίηβκα. Ήδη είναι περικυκλωμένη, νομίζω μένουν 7 χιλιόμετρα από ό,τι είδα σε ένα χάρτη, για να κλείσει η λαβίδα και να είναι πλήρως περικυκλωμένη η πόλη. Η πόλη αυτή είναι στο επίκεντρο των μαχών τις τελευταίες εβδομάδες. Εδώ διεξάγεται μάχη την οποία ο εχθρός ρίχνει τις κύριες δυνάμεις του. Ανέφερε χθες Πέμπτη μέσω Telegram ο Ουκρανός δημοσιογράφος Γιούρι Μπουτούσοφ, που είναι καλά πληροφορημένος με βάση το ρεπορτάζ. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχή πλάτους ενός χιλιόμετρου. Εν πάση περιπτώσει, η Αυντίηβκα έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια πόλη που είναι κολλημένη με τον Ντονέτσκ. Από εκεί γινόταν οι βομβαρδισμοί του Ντονέτσκ από το 2014 μέχρι την εισβολή. Πολύ καλά οχυρωμένες οι Ουκρανικές δυνάμεις. Να δούμε. Πάντως, από τους 35.000 κατοίκους της πόλης, τώρα δεν είναι ζήτημα αν υπάρχουν 1.000. Αυτά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάμε τώρα, είναι δύο πολύ κρίσιμα δημοσιεύματα. Το ένα είναι της Καθημερινής αυτό, ο στρατός του Κιέβου κέρδισε πολύ λίγα πράγματα. Η Καθημερινή διάκειται ευμενώς προς την Ουκρανία, αντικειμενικά παραθέτει, αλλά είναι εδώ παραδέχεται όμως.
σχεδόν 150 ημέρες μετά την εκκίνηση της αντεπίθεσης των Ουκρανών στα νότια της χώρας, στρατιωτικοί και δυτικοί αναλυτές έχουν φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα. Ο στρατός του Κιέβου κέρδισε πολύ λίγα πράγματα. Και αυτό οφείλεται στη σφιχτή άμυνα. Συνολικά οι Ρώσοι κατέχουν αυτή τη στιγμή το 17% της Ουκρανίας, σε αντίθεση με το σχεδόν 1/4 της χώρας που κατήχαν το 2022. Με την περσινή αντεπίθεση, οι Ουκρανοί πήραν, είπαμε, τις περιοχές στο Χάρκοβο, πάνω βόρεια, και την Χερσόνα, την δυτικά του Δνίπερου ποταμού περιοχή. Τέλος πάντων, υπάρχουν προβλήματα, λέει, και εδώ ένα άλλο δημοσίευμα, και αυτό με προβλημάτισε, είναι της δόκτωρος Ευελίνα ο Τσάμπ στο Forbes. Το Forbes κάνει και προπαγάνδα υπέρ της Ουκρανίας πολλές φορές. Προπαγάνδα, τους έχω τσακώσει. Εδώ λοιπόν λέει ότι υπάρχουν 10.000 αιχμάλωτοι Ουκρανοί στα χέρια των Ρώσων. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε παραπάνω πώς κρατούνται κτλ. Άμα είσαι αιχμάλωτος, είναι άστα να πάνε. Μάλιστα, ορισμένους διάβασα ότι έκαναν και ένα τάγμα και τους βάζουν να πολεμούν εναντίον των αδερφών τους. Τώρα. Ένα κράτος δείχνει τον πολιτισμό του και την ηθική του υπόσταση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους νεκρούς του εχθρού, τους τραυματίες και τους εχμαλώτους. Τώρα να βάλεις εχμαλώτους Ουκρανούς να πολεμούν εναντίον των αδερφών τους, τι κερδίζει η Ρωσία δηλαδή με αυτό? Άλλη μία μαύρη γραμμή στην εικόνα της. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός όμως ότι υπάρχουν 10.000, μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί αρκετές χιλιάδες, εκατέρωθεν ανταλλαγές. Για να κρατάει 10.000 η Ρωσία, πάνε πει ότι δεν έχει τον ίδιο αριθμό η Ουκρανία, γιατί τελείως θα γινόταν ανταλλαγή. Αυτό είναι μια εκτίμηση, ένα συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτό, αλλά το ερωτηματικό παραμένει. Γιατί το δημοσιεύει το Forbes τώρα? Αυτό αποτελεί πλήγμα στο ηθικό των Ουκρανών, έτσι, σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ουκρανούς. Αύριο και μεθαύριο γίνεται μια διεθνής σύνοδος στη Μάλτα για την ειρήνη στην Ουκρανία, στην οποία αυτή η διεθνής σύνοδος θα συζητηθεί το σχέδιο που έχει καταθέσει ο Ζελένσκι, των 10 σημείων πόσο είναι. Συμμετέχουν σημαντικές χώρες, η Κίνα είπε ότι δεν συμμετέχει προς μεγάλη χαρά της Ρωσίας, η οποία Ρωσία έκανε διάβημα στη Μάλτα γιατί φιλοξενεί αυτήν την σύνοδο. Η Κίνα δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση της Μάλτας για την Ουκρανία, γράφει το Bloomberg. Το πρακτορείο αναφέρει ότι οι Κινέζοι εκπρόσωποι δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Οκτωβρίου στη Μάλτα, που είναι αφιερωμένη στη φόρμουλα ειρήνης του Κιέβου, του Ζελένσκι δηλαδή. Στις 28-29 Οκτωβρίου στη Μάλτα, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από περισσότερες από 55 χώρες θα συζητήσουν την Ουκρανική φόρμουλα ειρήνης. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι εκπρόσωποι της G7, αλλά και το Κατάρ, η Νότια Αφρική, η Ινδία και η Τουρκία, που είναι φίλες χώρες προς τη Ρωσία. Η συμμετοχή τους έχει έναν συμβολισμό. Η απουσία του Πεκίνου θα είναι απογοήτευση για τον Ζελένσκι, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει διεθνή υποστήριξη για το σχέδιό του να πετύχει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, γράφει το δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ρωσία. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη που η Μάλτα γίνεται σήμερα το βίο μιας βαθιά μεροληπτικής και αντιρωσικής εκδήλωσης. Η σύνοδος αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η ενότητα διατηρείται γύρω από την Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών της Ουκρανικής Προεδρίας Αντρίι Γέρμακ. Λέει ότι θα είναι 60 χώρες. Κατά την άποψή μου είναι σημαντική, ασχέτως της απουσίας της, γίνεται ερήμη της Ρωσίας, δεν την κάλεσαν καν, ασχέτως της απουσίας της Κίνας. Κάτι θα βγει από εδώ. Είναι μια θετική ενέργεια. Φυσικά είναι άτυχη η Ουκρανία, γιατί είχε προγραμματιστεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Μετβέντεφ. Το Ισραήλ συνεχίζει, ο πρώην πρόεδρος της και πρωθυπουργός της Ρωσίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να αναβάλει τη χερσαία του επιχείρηση στη Γάζα, κυρίως υπό την πίεση των ΗΠΑ και το φόβο της παγκόσμιας οργής. Αλλά μην γελιόμαστε. Η επέμβαση θα γίνει με τις πιο βαριές και αιματηρές συνέπειες. Ο Μολόχ απαιτεί όλο και περισσότερα θύματα και ο κύκλος της βίας θα συνεχιστεί τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον η Δύση έχει κουραστεί πολύ από την Ουκρανία και ανυπομονεί να υποστηρίξει το Ισραήλ.
Ακόμα και ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον είπα, Μάικλ Τζάκσον, συγγνώμη λέει Μάικλ Τζόνσον, αλλά ποια είναι η διαφορά, δηλαδή τον παρουσιάζει με τον Μάικλ Τζάκσον τραγουδιστή και μετά λέει, συγγνώμη, ποια είναι η διαφορά, κάνει χιούμορ δηλαδή, έχει ήδη ορίσει ως πρώτη του προτεραιότητα τη βοήθεια προς το Τελ Αβίβ. Θα το δούμε παρακάτω το ρεπορτάζ. Ίσως όμως είναι καλύτερο να ξαναρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και επιτέλους να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το ψήφισμα 242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 22 Ενδεκάτου του 1967 ή ακόμα και το αρχικό σχέδιο για τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης που υιοθετήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1947 με το ψήφισμα 181 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτά είναι φυσικά ρητορικά ερωτήματα. Άλλωστε το να μοιράσει τα λάφυρα στον πόλεμο κάποιου άλλου μακριά από τη ΣΥΠΑ είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, έχουμε πει ότι ο μεγάλος κερδισμένος, χωρίς να χάσει τίποτα, είναι η Κίνα και η Ρωσία. Υπάρχουν και άλλοι κερδισμένοι πολιτικά, το Ιράν, η Χαμάς, που επιδίωκαν να αναδειχθεί το Παλαιστινιακό και να αναπτυχθούν αντιαμερικανικά και αντιισραηλινά αισθήματα στον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο, αυτό είναι κέρδος. Αλλά έχουν και ζημιά αυτοί. Αυτοί που έχουν μόνο κέρδος χωρίς ζημιά είναι η Κίνα και η Ρωσία. Γι' αυτό λέει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουμε ενδιαφέρουσα εξέλιξη εκεί. Είπαμε, νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένα νεαρό παιδί είναι, είδα μια καλή φάτσα. Είναι ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και αυτή που προορίζεται για την υποστήριξη του Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς πρέπει να διαχωριστούν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος και η παράταξή του δεν θα εγκρίνουν το αίτημα του Biden για, για τα 106 δισεκατομμύρια δολάρια που θα δοθούν και στους δύο συμμάχους. Σε συνέντευξη που δόθηκε στο Fox News, ο κύριος Τζόνσον είπε ότι συναντήθηκε χθες με τον κύριο Biden και τόνισε στον ίδιο και σε στελέχη της Προεδρίας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή συμφωνούν πως τα ζητήματα αυτά πρέπει να διαχωριστούν. Και γιατί λέει αυτό? Γιατί ζητάει, εμείς θέλουμε, λέει, λογαριασμό. Πού πηγαίνουν, για ποιο λόγο δίνονται, να έχουμε τον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων στην Ουκρανία, γιατί λένε ότι υπάρχει διαφθορά. Πάντως ήδη το γεγονός ότι ζητάνε διαχωρισμό και σφιχτότερο έλεγχο, αυτό δεν είναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι θετική εξέλιξη για την Ουκρανία. Πολύ γρήγορα. Ο Biden είπε στον Χαμενεή, προειδοποίησε τον Χαμενεή, επειδή δέχθηκε τις τελευταίες μέρες, δέχτηκαν αρκετές επιθέσεις είτε αμερικανικές βάσεις είτε περιοχές που σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, δέχτηκαν αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από ρουκέτες. Και είπε, κοίτα, κάτσε καλά γιατί θα σε κοπανίσω, είπε ο Biden. Γιατί όλοι αυτοί είναι φιλοϊρανικές οργανώσεις. Την Τετάρτη ο Biden είπε ότι προειδοποίησε τον Αγιατολά Χαμεϊνή ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν συνεχιστεί η στοχοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά δεν διευκρίνησε πώς μετέφερε το μήνυμα στην Τεχεράνη. Είπαμε ότι είχαμε και διάφορες απειλές από τον Αμπντουλαχιάν. Πάντως, ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είπε στους δημοσιογράφους, του μεταφέρθηκε του Χαμεϊνή ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και ενώ γίνονται αυτά Τετάρτη, για να δούμε τι έγινε τώρα. Πλήγματα κατά δύο εγκαταστάσεων στην Ανατολική Συρία που χρησιμοποιούν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν και οργανώσεις συνδυόμενες με αυτούς κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Άμυνας Λόιτ Όστιν. Τα πλήγματα ακριβίας σε νόμιμη άμυνα αποτελούν απάντηση στη σειρά των συνεχιζομένων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατητικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, τόνισε ο Λόιτ Όστιν, διευκρινίζοντας ότι αυτά έγιναν μετά από εντολή που έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πού έγιναν τα χτυπήματα, τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Πάντως είδατε, την Τετάρτη ανακοινώθηκε
ότι του στείλαμε το μήνυμα. Την Πέμπτη έγιναν οι επιθέσεις, αεροπορικές επιθέσεις σε δύο βάσεις των φρουρών της Επανάστασης ή ομάδων που ανήκουν στις ή εξοπλίζονται ή ελέγχονται από τους φρουρούς της Επανάστασης. Επίσης, 900 επιπλέον Αμερικανοί στρατιώτες κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή, δεν είπε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ανακοίνωση επίσημα από πλευρά στον ΗΠΑ, αλλά δεν ανακοινώνονται πού θα πάνε. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάνε στη Συρία και στο Ιράκ, εκεί μαζί με τους Κούρδους. Να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί με τους Κούρδους που τους κοπανάει ο Τούρκος. Θα τους προστατέψουν επιτέλους. Πάρτε μέτρα. Δεν σας φταίει μόνο το Ιράν, και η Τουρκία σας φταίει. Και σας στείνει κιόλας και δεν βρέχει. Ούτε ψυχαλίζει. Παρεμπιπτόντως, τρίτη βροχή πάνω στα χωριά μας. Οι ελιές ήδη που ήταν σουφρωμένες από την ξηρασία φουσκώνουν, μου λένε οι δικοί μου πάνω. Οπότε κάτι θα κάνουμε φέτος πάλι. Στην Νότια Κορέα, αμερικανικά και νοτιοκορεατικά στρατεύματα έκαναν ασκήσεις κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, και μάλιστα οι ασκήσεις αυτές είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Ήταν για να αντιμετωπίσουν μία επιχείρηση τύπου Χαμάς που πιθανόν να είχε να προερχόταν από την πλευρά της Βόρειας Κορέας. Τώρα, ο Γουάνγκ Ι βρίσκεται για τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν χθες και σήμερα θα συναντηθεί, γιατί τώρα είναι 7-8 η ώρα το βράδυ, πιθανόν ήδη να έχει γίνει συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν. Έχουμε δηλώσεις, για να μην τρώμε χρόνο τώρα, για να δούμε λίγο τι είπανε. Πάντως, η εκτίμησή μου είναι, πέραν όλων των άλλων, δηλαδή να μείνει ανενεργό, ψυχρό το μέτωπο Ταϊβάν, Νότια Συνικής, Φιλιππίνων, Κορέας, των προσπαθειών να μείνει παγωμένο αυτό το μέτωπο, να μην θερμανθεί, ενώ υπάρχουν δύο θερμά μέτωπα, θεωρώ ότι θα συζητηθεί και το θέμα το Μεσανατολικό. Είναι 30% των αναγκών σε πετρέλαιο αυτή η τεράστια χώρα και τεράστια βιομηχανία τα παίρνει από το Ιράν. Άρα η Κίνα έχει ένομο συμφέρον να μην επεκταθεί ο πόλεμος, γιατί αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία. Εντάξει, θα πάθουμε όλοι, αλλά αυτός που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα θα είναι η Κίνα. Εκτιμώ λοιπόν ότι συζητείται και αυτό το θέμα. Ούτε οι Αμερικανοί θέλουν τον πόλεμο, ούτε οι Κινέζοι. Λοιπόν, βρισκόμενος δίπλα στον Μπλίνκεν, ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται σημαντικά κοινά συμφέροντα και προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να λύσουν από κοινού. Για το λόγο αυτό, η Κίνα και η ΗΠΑ πρέπει να έχουν διάλογο. Όχι μόνο πρέπει να επανεκκινήσουμε τον διάλογο, αλλά ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι σε βάθος και περιεκτικός, είπε ο Κινέζος Σιπέξ. Ο διάλογος θα βοηθήσει στον περιορισμό των παρανοήσεων, σε σταθεροποίηση της σχέσης και θα την φέρει πίσω στον δρόμο της υγιούς, σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης. Συμφωνώ, είπε ο Μπλίνκεν για το θέμα. Πάντως, θα έχουμε από τις 11 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, είναι σύνοδος του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Και σε αυτό, 11 με 17 Νοεμβρίου, στο Σαν Φραντζίσκο, θα συμμετέχει και ο Μπάιντεν, οικοδεσπότης, και ο Σι Τζίνπινγκ. Αυτή η συνάντηση γίνεται για να συμφωνήσουν και στην ατζέντα. Τι θα συζητηθεί, τι δέχομαι, τι δεν δέχομαι, αυτά είναι γνωστές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πριν από τις συναντήσεις ηγετών και μάλιστα μεγάλων χωρών. Πάντως αυτή η συνάντηση θα είναι η πρώτη μετά από τη σύνοδο του G20 το Νοέμβρη του 2022. Ένα χρόνο μετά δηλαδή, στον Παλί είχε γίνει πέρσι. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, συναντιόνται οι δύο ΙΠΕΞ, έγινε κάτι το ακατανόητο. Πραγματικά εγώ δεν είμαι χειριστής αεροσκάφους, αλλά ένα κινέζικο μαχητικό προσέγγισε ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό των ΗΠΑ που πετούσε στη Νότια Συνική Θάλασσα σε απόσταση 3,5 μέτρων και πετώντας με μεγάλη ταχύτητα. Μα συγγνώμη, 3,5 μέτρα είναι, το άγγιξε στην ουσία.
Και αν γινόταν η σύγκρουση, θα κινδύνευαν και τα δύο αεροσκάφη. Τώρα οι Αμερικανοί λένε, παιδιά, είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, λέει, προσέξτε τι λένε. Ο Κινέζος πιλότος πέταξε με ανασφαλή και αντιεπαγγελματικό τρόπο, επέδειξε κακή πτυτική ικανότητα, πλησιάζοντας με ανεξέλεγκτη υπερβολική ταχύτητα, πετώντας κάτω μπροστά και σε απόσταση 3,5 μέτρων από το Β-52, θέτοντας και τα δύο αεροσκάφη σε κίνδυνο σύγκρουσης, ανέφερε η Αμερικανική Διοίκηση Ινδοειρηνικού σε ανακοίνωσή της χθες. Ανησυχούμε ότι ο πιλότος αυτός δεν είχε επίγνωση του πόσο κοντά έφτασε στο να προκαλέσει τη σύγκρουση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κανένας χειριστής από εμάς που, από αυτούς που βλέπουν την εκπομπή, ας μας γράψει τι είναι αυτό τώρα. 3,5 μέτρα να πετάς με, ξέρω εγώ, με 1000 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ήθελε να κάνει αυτός, γιατί οι Αμερικανοί σου λέει δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, κάτι έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ένα περίεργο θέμα, αλλά πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα, δεν είναι μόνο ελληνικό, διεθνές, έτσι, που σημαίνει ότι υπάρχει το δημοσίευμα. Και αυτό δημοσιεύθηκε πρώτα στην εφημερίδα Calcalist με τίτλο «Η πρόταση της Υπουργού Πληροφοριών, μεταφορά κατοίκων της Γάζας και εγκατάστασή τους στο Σινά. Η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προτείνονται ως προορισμός των εκτοπισμένων Παλαιστινίων». Στο δημοσίευμα αποκαλύπτεται ότι η Υπουργός Πληροφοριών Γκίλα Γκάμλιελ, σε απόρριτο έγγραφο που διέρευσε, προτείνει τη βίαιη μεταφορά των εκτοπισμένων στο Σινά από τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Και λέει ότι αφού τους πάμε στο Σινά, να δημιουργηθεί μια ζώνη ελέγχου πλάτος πολλών χιλιόμετρων εντός του εδάφου της Αιγύπτου, για να μην μπορούν να επιστρέψουν στη Γάζα, να ελέγχεται από το Ισραήλ. Και λέει να συνεργαστούμε το Ισραήλ με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό άλλων χωρών, ώστε να μπορούν να αποδεχθούν τους Παλαιστίνους εκτοπισμένους από τη Γάζα, όπως το κράτος του Καναδά και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν καταβλισμοί με σκηνές και τα λοιπά και... Εδώ λοιπόν, πώς τόλμησε αυτή η γυναίκα και έβαλε την Ελλάδα μέσα? Μήπως κάποιοι από την κυβέρνηση δίνουν λάθος μηνύματα? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εδώ ξέρετε ποιο είναι το σχέδιο, επειδή αυτή μάλλον είναι, ανήκει στους ακραίους της κυβέρνησης, ο στόχος τους ήταν να κάνουν επικισμό, γιατί κάτι λέει ότι ανήκει σε αυτούς τους επικιστές. Δηλαδή να κάνουν επικισμό, εθνοκάθαρση δηλαδή, και να βάλει και την Ελλάδα συνένοχο. Καλά, είπαμε, στηρίζουμε το Ισραήλ επί τη βάση κοινών συμφερόντων και πάντα τηρώντας την αρχή ότι πρέπει του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η ρακοκαλιά της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής. Αλλά μήπως δίνετε, κύριε της κυβέρνησης, λάθος μηνύματα? Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να φιλοξενήσει ξεριζωμένους Παλαιστίνιους από την πατρίδα τους? Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας λόγος? Και κάτι άλλο. Αύριο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήδη βλέπετε τι κάνει η Λιβύη. Η φιλική προς την Ελλάδα Λιβύη. Εννοώ η Ανατολική Λιβύη. Αν βάλει και εμάς στον μαύρο κατάλογο, τι θα γίνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο, που ελπίζουμε ότι εκεί μπορεί κάποτε? Το σκέφτηκε κανένας εδώ στην Αθήνα? Και αν και η Αίγυπτος τελικά, αν σπάσει και αυτή τα σκοινιά, αν γίνουν έσχοι στη Γάζα, σπάσει τα σκοινιά και μας βάλει και αυτή στο μαύρο πίνακα, τι θα γίνουν τα εθνικά μας συμφέροντα? Το σκέφτεται κανένας? Γι' αυτό, επειδή κάποιοι το σκέφτονται στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι σήμερα. Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε το ρόλο που η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ως προς την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με τη δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσω της Κύπρου, πρωτοβουλία στην οποία αναφέρθηκε
και κατά τις συνεργασίες της Συνόδου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παίρνει δηλαδή τις αποστάσεις του ο Χριστοδουλίδης, διότι και αυτός έχει ανάγκη τη σχέση και με το Ισραήλ βεβαίως και με την Αίγυπτο. Εντάξει, επειδή βλέπω ορισμένους λένε όχι, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη, είτε δεν είναι ξεκάθαρη στάση αυτή που λέω εγώ. Είναι ξεκάθαρη στάση απέναντι στο Ισραήλ και έντιμη στάση. Κύριοι, σας στηρίζουμε, στηρίζουμε τις συμμαχίες που έχουμε κάνει, τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι, μαζί σας είμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η σχέση θα αποβεί στο τέλος εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Λοιπόν, ξεκάθαρα και έντιμα πράγματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Πάμε τώρα, υπόθεση Μπελέρη. Εδώ έχουμε τη μεγάλη έκπληξη. Βγήκε προχτές ο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος νομίζω είναι ψυχίατρος. Ήταν ο γιατρός του Χότζα, του Ενβέρ Χότζα. Μεγάλο σε ηλικία, αλλά ακόμα κρατάει, φαίνεται. Και είχε κάτι χαρτιά στα χέρια του και λέει, το κατηγορητήριο κατά του Μπελέρη είναι άκυρο. Γιατί? Διότι έχω στοιχεία στα χέρια μου, απόρριτα, με βάση τα οποία η κυβέρνηση δια της αστυνομίας από τα απόρριτα κονδύλια έδωσε 7.000 ευρώ στον τύπο αυτόν που, για να παγιδεύσει τον Μπελέρη. Και αφού αυτή η υπόθεση είναι χρηματοδοτημένη από το κράτος, που είναι στημένη η υπόθεση, δεν ισχύει το κατηγορητήριο κατά τον Μπελέρη. Συγγνώμη, αυτή την υπόθεση έπρεπε να την κάνει ο Μπερίσα. Εμείς δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε υπηρεσίες. Και τι έκαναν οι υπηρεσίες μας? Σας πω τι έκαναν τώρα, αλλά αφήστε να μην γίνω και... Λοιπόν, το κατηγορητήριο σε βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη είναι στημένο, υποστήριξε ο Μπερίσα, σημειώνοντας ότι ο μάρτυρας στον οποίο βασίστηκε η δίωξη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων αμύφθηκε για τις υπηρεσίες του με 7.000 ευρώ. Είπε ότι κατάλαβα ότι ήταν μια προβοκάτσια παλιού αστυνομικού είδους εναντίον του Μπελέρη. Αργότερα βρήκα ξεκάθαρα δεδομένα ότι οι υψηλόβαθμοι διευθυντές της αστυνομίας και ένας πληροφοριοδότης ήταν αναμειγμένοι. Υπάρχει ένα μυστικό κονδύλι για όσους φέρνουν σε πέρας ειδικές αποστολές. Αυτός ο προβοκάτορας εισέπραξε χρήματα από αυτό το κονδύλι κατά παράβαση της νομοθεσίας. Αμοιβή 7.000 ευρώ. Ο Μπερίσα υποστήριξε ότι διαθέτει αποδείξεις πως το ποσό που δόθηκε στο βασικό μάρτυρα κατηγορίας εναντίον του Μπελέρη εκταμιεύθηκε από τα μυστικά κονδύλια της αλβανικής αστυνομίας. Μου δόθηκε η πληροφορία πολύ εμπιστευτικά, την έβγαλε στον αέρα, αλλά καθώς τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν με παράνομο και απαράδεκτο τρόπο, ανακοινώνω δημόσια στην Αλβανία και παντού ότι αυτή είναι μια πολύ θλιβερή και παράνομη ενέργεια. Ο πολιτικός αντίπολος του Ράμα τόνισε ότι η κατάθεση και το βίντεο σε βάρος του Μπελέρη είναι άκυρα, καθώς δόθηκε αμοιβή σε βασικό καταγγέλλοντα, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον αρχηγό της αστυνομίας. Όταν το ρώτησαν γιατί την κάνετε αυτή, έδωσε συνέντευξη στο Sky, έτσι. Όταν το ρώτησαν γιατί κάνετε αυτή την αποκάλυψη, είπε: η ακριβής πληροφορία σχετικά με την αμοιβή ήρθε πριν δύο μέρες, γι' αυτό το κάνω τώρα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, καταρχάς αυτά έπρεπε να τα κάνει ο Μπερίσα. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να τα κάνει. Πρέσβης, πρόξενοι, γενικοί πρόξενοι, άλλοι διάφοροι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τι κάναν τόσο καιρό, γιατί δεν έβγαλαν αυτοί? Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αφήστε να μην το πω για να μην ξεφτεριζόμαστε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ποιανού δουλειά ήταν αυτή να το ξεσκεπάσει? Δεν ήταν το ελληνικό κράτος? Γιατί δεν το κάνατε, κύριε? Ξέρω γιατί δεν το κάνατε. Ξέρω. Εντάξει. Ενώ λοιπόν έρχεται αυτή η κατραπαγιά στον Ράμα, έρχεται δεύτερη κατραπαγιά. Η Χάτσκα ήταν η προηγούμενη υπουργός εξωτερικών. Ο άντρας της, υπάρχουν στοιχεία που παίρνει το δρόμο για το εδόλιο το κατηγορημένο και για τη φυλακή πιθανόν. Και ποιος άλλος, και ο προηγούμενος δήμαρχος της Χιμάρας, αυτός που έκανε όλες τις λοβιτούρες, που λαιλάτισαν την περιουσία των Ελλήνων και το ελληνικό κράτος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Λαιλατούσαν τις ελληνικές περιουσίες. Τι έκαναν εκεί, ο πρόξενος του αρχιερόχωστο τι κάνει?
Γιατί δεν ελέγχει κάθε πώληση γης που γίνεται ή κάθε λαιλασία της γης? Γιατί δεν ελέγχει? Και αν το ελέγχει και το λέει στην πρεσβεία, γιατί δεν το ελέγχει η πρεσβεία, γιατί δεν το ελέγχει το ΙΠΕΞ? Για να μην τον αδικό τον άνθρωπο, έτσι, μπορεί να το ελέγχει. Έρχεται λοιπόν τώρα και δρομολογούνται εξελίξεις να πάνε με βραχιολάκια μέσα. Ο κύριος Γκόρο, αυτόν που το αφαίρεσε ο Κοτζιάς, έκανε και ένα σωστό πράγμα ο Κοτζιάς, την ελληνική υπηκότητα που του είχαμε δώσει. Έλληνας είναι. Έλληνας. Φαίνεται του έδωσε μερικά εκατομμύρια και έχασε την εθνική του ταυτότητα. Ντροπή. Θα μου πεις, από τον Γκόρο περιμένουμε? Εδώ το ελληνικό κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Ας την κάνει ο Γκόρος. Ποιος ξέρει τι είδαν τα μάτια και αυτού. Θυμάστε τι έγινε στο προξενείο του Αργύρου Κάστρου και σκοτώσαν και έναν άνθρωπο. Κουβαλούσαν τα λεφτά από τις βίζες. Τα βλέπουν αυτά οι άνθρωποι, λέει, τι γίνεται, αυτοί είναι όλοι διεφθαρμένοι εκεί πέρα. Θα κάνω και εγώ διαφθορά. Εντάξει. Αυτά με τη Βόρειο Ήπειρο. Πάμε τώρα στο θέμα της συμφωνίας που ετοιμάζει. Κυκλοφορούν κάποια στοιχεία για συμφωνία για το μεταναστευτικό που θα είναι η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Αλλά παίζει σημαντικό ρόλο η Ελλάδα σε αυτό. Ο Κερίδης πήγε και είδε το Γερλίκα για τον Υπουργό Εσωτερικών και λέει ότι τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής: ότι δεν θα στέλνει η Τουρκία, δεν θα κάνουμε εμείς επαναπροωθήσεις, αν κάνουμε δεν ξέρω, και ότι θα υπάρχει ένας αξιωματικός του λιμενικού στη Σμύρνη και ένας αξιωματικός της τουρκικής ακτοφυλακής στη Λέσβο. Και εμείς θα δεχτούμε στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας να μπαίνουν στην Ελλάδα με βίζα που θα παίρνουν πάνω στο νησί όταν αποβιβάζονται ενός διάρκειας ενός έτους σε μία σειρά από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν τα έχω δει, αλλά από ό,τι άκουσα που ταυτίζονται με τα νησιά που βρίσκονται μέσα στη Γαλάζια Πατρίδα. Καταρχάς, αν γίνει μια συμφωνία για να ελεγχθεί το μεταναστευτικό, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Όμως, γιατί να ζητάει ο Τούρκος να επιτρέπουμε στους Τούρκους πολίτες να μπαίνουν σε αυτά τα νησιά χωρίς βίζα? Δηλαδή, μήπως είναι και ένα στάδιο της βελούδινης οικειοποίησης ή τέλος πάντων υλοποίησης του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας? Γιατί δηλαδή να ισχύει άλλο πράγμα για την Κρήτη, για την Κεφαλονιά, για την Κέρκυρα, θέλεις κανονική βίζα, και για τα νησιά αυτά της Γαλάζιας Πατρίδας να μην θέλεις? Το έχουν σκεφτεί αυτό πριν υπογράψουν τη συμφωνία? Ας το σκεφτούν. Ας το σκεφτούν. Εγώ δεν λέω. Βεβαίως και τα νησιά θα ωφεληθούν. Είμαι υπέρ της ανάπτυξης του τουρισμού. Βεβαίως όλα μέσα, ναι, ναι. Αλλά να σκεφτούν και αυτή την παράμετρο. Εντάξει. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται μετανάστες. Το είπαμε αυτό, παράνομοι μετανάστες. Και κλείνουμε με ένας μου έστειλε δύο φορές μάλιστα. Γιατί δεν λέω τίποτα για την ομιλία Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής, είπαμε, δεν έχουμε προσωπολατρία σε τίποτα και σε κανέναν. Τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Έβγαλε προχθές μία ομιλία, εξεφώνησε μία ομιλία, για να το πω και σωστά. Τι θα πει έβγαλε? Βγάζω. Λοιπόν, εκφώνησε μία ομιλία στη Θεσσαλονίκη στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιαβόλ» του Γιώργου Χαρδαλιά που αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μεγάλη ομιλία, με ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα και σημεία. Θεωρώ ότι έχει και στοιχεία γενναιότητας. Καταρχάς προλόγησε το βιβλίο. Ταχώνει άγρια στη Γερμανία, διαλύει διάφορες προπαγανδιστικές φήμες που κυκλοφορούσαν ότι τάχα ξεπουλήσαμε. Δεν ξεπουλήσαμε τίποτα. Είναι ολοζώντανο το ζήτημα των ελληνικών των αποζημιώσεων και των αγκαστικού δανείου που μας πήραν οι Γερμανοί. Θα διαβάσω μόνο λίγα από αυτά που είπε ο Καραμαλής, επαναλαμβάνω. Η ομιλία του είναι καταπληκτική και στέλνει μηνύματα κυρίως στο Μητσοτάκη. Μία και μοναδική είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ και συνακόλουθα της υφαλοκρηπίδας που επιλύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το ισχύον δίκαιο της θάλασσας. Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας, μονομερή δικαιώματα κυριαρχίας εριδόμενα στο διεθνές δίκαιο και το αυτονόητο δικαίωμα αμυντικής θωράκισης των νησιών έναντι εμφανούς απειλής δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης,
συμβιβασμού ή υποχώρησης. Πάρ το πρώτο μήνυμα. Υποχωρήσεις σε ηγεμονικές βλέψεις και παροτρύνσεις τρίτων. Από την Ουάσιγκτον, η κυρία Νούλαντ και ο Χοκστάιν και ο Πάγετ. Ή ασαφή μηνύματα που ενδέχεται να εκλειφθούν ως διάθεση ενδοτικότητας. Αυτά πάει στην Παπαδοπούλου και στον Γεραπετρίτη και στον Μητσοτάκη. Απλώς θαμπώνουν την πραγματικότητα και οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση ή και ανοιχτή κρίση. Όταν του λες ναι μωρέ θα εντάξει, απλά τον ενθαρρύνεις. Ο κατευνασμός υπήρξε κατά κανόνα ο προθάλαμος των συγκρούσεων. Ο κατευνασμός είναι το βιβλίο του Σταύρου που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα. Επιστημονική δουλειά, κατευνασμός που όντως οδηγεί σε πόλεμο, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δύο κατευνασμοί έγιναν. Συνθήκη του Μονάχου και η συνθήκη Μολότοβ-Ρίμπερτοπ. Κατευνασμός. Ήταν και μετά μας ήρθε στο κεφάλαιο πόλεμος. Οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο δεν παραγράφηκαν ποτέ και αναφέρεται και στη δήλωση που είχαμε επισήμων των Γερμανών ότι δεν. Και οι Γερμανοί παραδέχονται ότι δεν τίθεται θέμα παρέτησης ή παραγραφής. Στυλιτεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει ρόλο κομπάρσου, δεν είναι υπέρ της διεύρυνσης όταν γίνεται χωρίς όρους, λέει ότι εξευτέλισαν την Ελλάδα με τη χρηματοπιστωτική κρίση, η χώρα μας στοχοποιήθηκε και συκοφαντήθηκε, σύμμαχοι και εταίροι υποχωρούν στις απαιτήσεις της Τουρκίας, τους ταχώνει, καλά κάνει, πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται. Προς την Τουρκία αλλά και όσους ευνοούν μια συμβιβαστική λύση πακέτο επί όλων των θεμάτων που μονομερώς έχει αυτή η Αιγύρη, οι καθαρές εξηγήσεις και αποφασιστικότητα είναι η μόνη ενδεδειγμένη απάντηση. Καθαρές εξηγήσεις και αποφασιστικότητα. Μία και μοναδική είναι η διαφορά της Ελλάδας. Τα είπαμε αυτά. Ο κατευνασμός υπήρξε κατά κανόνα ο προθάλαμος των συγκρούσεων. Διακοπή, αναφέρθηκε και σε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Διακοπή των Ισραηλινών επικισμών, στόχος η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτος. Και λέει και για το κωσυφοπαίδιο εκεί να μην ξέρω εγώ. Λοιπόν, άρα ο φίλος μας που μας ζήτησε να αναφερθούμε και στην ομιλία Καραμαλή, θα έλεγα ότι είναι μια ομιλία που καλύπτει 100% τα εθνικά μας συμφέροντα και δείχνει και την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα. Σε αυτά ο Καραμαλής μπορεί, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι απέτυχε στην διακυβέρνηση, στην οικονομία. Η πολιτική του σκέψη είναι ορθή, δουλεμένη και φαίνεται ότι πληρώνει, το πληρώνει αυτό, γιατί οθήθηκε σε πολιτική έρημο. Ακριβώς επειδή τήρησε αυτή τη στάση και δεν είναι μόνο το Βουκουρέστι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, αύριο το μεσημέρι το απόγευμα θα κάνουμε την αφιερωματική εκπομπή στο όχι και στα όσα προηγήθηκαν και το βράδυ θα έχουμε, αν έχουμε και θέματα καλά, θα κάνουμε και την κλασική μας ενημερωτική εκπομπή. Απλά, επειδή βλέπω τώρα στο διαδίκτυο πολύ βάζετε σημαίες το ενός και το άλλο, τέλος πάντων, αυτό είναι η προσωπική άποψη του καθενός. Εγώ δεν θα έβαζα ποτέ κανένα σημαία δίπλα στην ελληνική. Το πολύ πολύ να βάλαμε την κυπριακή και την ευρωπαϊκή αφού... Εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε σημαίες στα σπίτια μας. Κάθομαι επειδή περπατάω, κάθομαι και μετράω σε πολυκατοικίες. Η κατάσταση είναι τραγική. Βάλτε σημαίες στα σπίτια σας και θα χειροκροτήσω την κυβέρνηση που θα φέρει ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύει τα μνημεία, τα αγάλματα του Κολοκοτρώνη, συνεχώς εδώ το Βεβυλών, θα προστατεύει τα αγάλματα και θα επιβάλλει απίστευτα αυστηρές ποινές σε αυτούς που τα βεβυλώνουν και χρηματικές ποινές αλλά και φυλάκιση. Όποιος βεβυλώνει εθνικά μνημεία, ιστορικά μνημεία, αγάλματα, πρωτομές και υπάρχει τρόπος, βάλτε κάμερες κρυφές και αρπάξτε τους. Θα δείτε πόσο κότες είναι όλοι αυτοί που τα κάνουν και θα κοπούν σαν ράμα θα κοπούν οι βεβυλώσεις των εθνικών μνημείων. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να προστατέψει τους ήρωές της,
δεν μπορούν να προστατέψουν ούτε τον εαυτό τη. Λοιπόν, σημαίες όλες στα σπίτια μας, έντιμα, καθαρά, ωραία, να γιορτάσουμε την γιορτή της μεγάλης αντίστασης των Ελλήνων στα βουνά της Ηπείρου. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά.